Ακολουθεί η κυρία Παπαδοπούλου. Ονομάζομαι Θεοδώρα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια από το τμήμα της, των εφαρμοσμών μένων φυσικής και μαθηματικών επιστημών, το ΣΕΜΦΕ όπως γνωρίζετε, στο Πολυτεχνείο. Δεν είμαι ξένη. Δεν είμαι ξένη. Έχω ζήσει στην Τρίπολη 8 χρόνια. Στο ΣΕΜΦΕ είμαι καθηγήτρια. Έχω ζήσει στην Τρίπολη 8 χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν ειρηνοδίκης και ήταν το γραφείο του σε αυτό το υπέροχο κτίριο Τσίλερ που βλέπετε εδώ, και θυμάμαι όλα αυτά τα παιδικά μου χρόνια. Και εδώ είναι οι συμμαθητές μου. Τελείωσα το γυμνάσιο στο πρακτικό εδώ της Τρυπόλεως. Είναι σχολή εφαρμοσμένων φυσικών και μαθηματικών επιστημών. Είναι δηλαδή η φυσική και τα μαθηματικά σε εφαρμογές. Έτσι, είναι καινούργια σχολή. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναπτυχθεί και στη Λακωνία και εδώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τους κυρίους ομιλητές, οι οποίοι μας έδωσαν πάρα πολύ καλά ποιο είναι το θέμα, και είναι ένα θέμα το οποίο υπηρετεί την κοινωνία πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο πολλά τα κέρδη από αυτό, και πρέπει κανείς για να έχει κέρδος να δουλέψει πάρα πολύ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο υπηρετεί την κοινωνία και σε ένα σημείο το οποίο εμείς τώρα σαν χώρα που είμαστε φτωχοί το χρειαζόμαστε αυτό το θέμα, δηλαδή πρέπει να αναπτυχθεί. Εμείς έτσι φτωχοί, εγώ λέω φτωχοί, δεν λέω φτωχευμένοι. Είμαστε φτωχοί. Μια χώρα που προσπαθεί είμαστε. Ναι. Εγώ τώρα, επειδή επιστημονικά αυτό το πεδίο έχει διάφορες μεθόδους, νομίζω ότι πολύ πρακτική είναι η μέθοδος η οποία ακολουθείται στη Λακωνία, αλλά υπάρχει και η αναερόβια, την οποία είπε ο κύριος Αργυρόπουλος, χώνευση αποβλήτων, η οποία δίνει ενέργεια, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή αυτό που δίνει ενέργεια ίσως είναι και το τελευταίο τώρα που προσπαθούν να αναπτύξουν διάφορες χώρες. Τι θα μπορούσαμε, σκέφτηκα, να κάνουμε εμείς από τα πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι εξωστρεφής ο οργανισμός, δηλαδή να βοηθάει την κοινωνία, να μην είναι κλεισμένο μέσα στο καβούκι του, και γι' αυτό το συζήτησα αυτό, μου άρεσε η ιδέα έτσι, και το συζήτησα και με τους φυσικούς εμάς που κάνουμε εφαρμογές. Είναι μια ομάδα που βοηθάει για το περιβάλλον, έτσι, είναι επιστήμη του περιβάλλοντος, και υπάρχει και μια ομάδα στους χημικούς, τα γνωρίζετε, η κυρία Λοιζίδου είναι πολύ γνωστή, η οποία είναι για την εκμετάλλευση αποβλήτων, στερεών αποβλήτων, έτσι. Εμείς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο εξής, να προσφέρουμε, αν χρειαζόσαστε καθ' όλη τη διάρκεια, τεχνολογικά, αν έχετε ερωτήματα να μας στέλνετε και να προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις, αν κάπου σκαλώσετε, αν και νομίζω ότι οι κύριοι είναι ειδικοί, ας πούμε, όπως το είπαν. Αλλά θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όμως ένα θέμα, το οποίο αυτό βγαίνει από τα πανεπιστήμια, να κάνουμε μία πρόταση σε προγράμματα ΕΣΠΑ για R&D όμως, και σε αυτό να βάλουμε και τις δύο εταιρείες οι οποίες θα δημιουργηθούν εδώ, γιατί βοηθάει αν είναι εταιρεία λαϊκής κοινωνικής βάσης αυτό το πράγμα, και να ζητήσουμε χρήματα ερευνητικά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και για νέους επιστήμονες που θα κάνουν διδακτορικά και διπλωματικές και μάστερς και όλα αυτά. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό αν το συνδυάσουμε, οπότε θα είναι πρότυπα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ στον τόπο.
Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένη αν ήταν στο ακροατήριο κάποιος συνάδελφος να το συζητήσουμε. Αν όχι, θα τους βρω σε κάποια άλλη περίπτωση και θα το συζητήσω μαζί τους, γιατί δεν έχει σημασία αν δεν είσαι ακριβώς στον κλάδο. Όπως είπαμε, πρέπει να έχεις πάρα πολλές κατευθύνσεις τεχνολογικές μπορούν να βοηθήσουν σε αυτού του είδους τη ίσοτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την καθηγήτρια, την κυρία Παπαδοπούλου, για τα όσα μας είπε, και σημειώνουμε οπωσδήποτε την ιδέα, τη σκέψη, την πρόταση για αυριανές δυνατότητες συνεργασιών εκεί που θα το κρίνουμε και εμείς απαραίτητο. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε που ήρθατε, κάνατε δρόμο από την Αθήνα να μας επισκεφτείτε για να συμμετέχετε ενεργά στην συζήτησή μας αυτή. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Γεωργιάδη. Με πιάσατε λίγο στον ύπνο. Λοιπόν, καταρχήν, μας συγχωρήστε, μπορεί να κάνει διάφορα η φωνή μου γιατί είναι τραυματισμένη, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω. Ιδιότητα θα χρησιμοποιήσω μία. Ότι είμαι ένας από αυτούς που στηρίζουν την προσπάθεια της Λακωνικής Βιοενεργειακής. Από την αρχή, με τις δυνάμεις που μπορώ. Ένας από τους 30. Λοιπόν, θα προτιμούσα πιο ουσιαστικούς όρους, αλλά εντάξει, και έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι θεωρώ πραγματικά, και δεν είναι φιλοφρόνηση, τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσά σας, κυρίως για τους Αρκάδες, φίλους, και για τους άλλους όμως που ήρθαν από μακριά, γιατί με πολλούς έχουμε πολλές σχέσεις δοκιμασμένες στα δύσκολα. Θεωρώ και από την εικόνα, για να σας δώσω και λίγο κουράγιο, ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα σήμερα εδώ από αυτή που είχαμε εμείς όταν ξεκινούσαμε στη Σπάρτη. Είναι λογικό, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο. Που ανακαλύπτουμε όλοι από την αρχή και τη γεωμετρία και διάφορα άλλα. Λοιπόν, εγώ θα πω απλά 2-3 σημεία που αιτιολογούσα και τη δική μου ενός πολίτη θέση με την οποία βρέθηκα σε αυτή την προσπάθεια που τη θεωρώ τιμή μου που συμμετέχω. Το ένα είναι ότι σε ένα περιβάλλον που πιθανόν τεχνιέντος εν μέρη και εν μέρη από διαφορία μας κόλλησε ως κοινωνίες στον τοίχο, εμφανίζονται διάφοροι αλεξιπτωτιστές οι οποίοι τάζουν λαγούς με πετραχίλια, καταπληκτικές μεθόδους που εξαφανίζουν τα σκουπίδια πατώντας ένα κουμπί. Προφανώς με το αζημίωτο. Αλλά το εξαφανίζουν σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή, και μάλιστα πολλές φορές, γιατί έχουν προκληθεί και από τη Λακωνική Βιοενεργειακή, διάφοροι τέτοιοι περιφερόμενοι γραφικοί τύποι και στη Σπάρτη, να παρουσιάσουν τη μέθοδό τους, κανείς δεν είναι πιθανόν τέλειος, για να ανοιχνεύσουν με τα λάθη. Δεν μπορούσαν να την αποκαλύψουν γιατί ήταν πρωτοποριακή μέθοδος η οποία εφαρμοζόταν σε έτσι κράτη με διευρυμένες δημοκρατικές δομές. Είχαν αναφέρει το Ισραήλ, τη Σοβιετική Ένωση και διάφορα τέτοια. Και επειδή ήταν ακριβώς πατέντες μοναδικές, δεν μπορούσαν να τις αποκαλύψουν πριν τις εφαρμόσουν. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς τους φοβερούς επιστήμονες, εμείς είχαμε την ατυχία να μην μπορούμε, και κακώς εδώ πέρα, και θα ζητήσω και δικαιώματα. Κάποιος από όσους προηγήθηκαν στο βήμα είπε η μέθοδος του κυρίου Αργυρόπουλου. Και θα γίνει χαμός όταν φύγουμε από εδώ. Θα γίνει χαμός, το προαναγγέλλω, γιατί μπορεί να το δείτε στις ειδήσεις. Αυτή η μέθοδος λοιπόν του κυρίου Αργυρόπουλου, δηλαδή αυτό που σας παρουσίασαν περίπου, εγώ είπα ότι σιγά τη μέθοδο. Έτσι. Γιατί δεν ανακαλύψαμε καμία πατέντα. Δεν μπορούμε δυστυχώς να την κατοχυρώσουμε, και αυτό που είπε ο Σταύρος, ο Τάχαν, πολιτικά θέλουμε και εσείς να προχωρήσετε. Απλά δεν μπορούμε να σας την πουλήσουμε για να κερδίσουμε. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα να κατοχυρώσει και να πουλήσει την πατέντα του ενεργού πολίτη. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σημειώσουμε ότι μας την παρέχετε αφιλοκερδώς. Λοιπόν, δυστυχώς η πατέντα, κύριε Γιώκαρη, του ενεργού πολίτη, το ξέρετε πολύ καλά γιατί είσαστε μέσα, δεν παραχωρείται. Αποκτάτε και κατακτάτε πολύ δύσκολα. Άρα δεν μπορούμε να σας παραχωρήσουμε ούτε αυτή. Ούτε τη δόξα μπορούμε να έχουμε. Άρα λοιπόν εμείς συμμετέχουμε, θεωρούμε ότι συμμετέχουμε σε αυτό που μέχρι χθες. Ποιος έχει την τόνη, κύριε Γεωργιά,
Στο κοινωνικό. Εντάξει. Χρειάζονται και αυτοί. Λοιπόν, συμμετέχουμε σε αυτό που εμείς μέχρι χθες θεωρούμε ότι ήταν πρόβλημα και θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό που από σήμερα, από χθες, αποφασίσαμε να δούμε ως πρόκληση και ως ευκαιρία και από αύριο ως κοινωνική κερδοφορία. Αυτό είπαν και οι δύο. Και για μας και έχει νόημα συμβολικό, δεν υπάρχουν πλέον οι λέξεις σκουπίδια. Δεν πρέπει ούτε για λόγους συνεννόησης μεταξύ μας, ούτε για να δίνουμε βήμα σε τρίτους, να την αναφέρουμε πλέον αυτή τη λέξη, παρά μόνο όταν χαρακτηρίζουμε τις μεθόδους που μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Μιλάμε λοιπόν για απορρίμματα, παύλα, προϊόντα, και η πρόκληση που υπάρχει είναι η κερδοφόρα εκμετάλλευσή τους από τους ίδιους παραγωγούς τους. Αυτή είναι η διαφορά. Το δεύτερο είναι ότι στην προσπάθεια που ξεκινάτε, και σίγουρα θα ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, γιατί η Τρίπολη και η Αρκαδία έχει καταγεγραμμένη ιστορία και παραδείγματα συλλογικών κινήσεων και διεκδικήσεων και αποτελεσμάτων πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θα τα αναφέρω εγώ, τα ξέρετε. Ότι η μεγάλη σας διαφορά είναι ότι βιώνετε ως πολίτες την καθημερινότητα και το πρόβλημα στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής σας. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσει κανένας ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ότι σας γνωρίζει όταν θα βγείτε από την τηλεόραση σήμερα και στο Δήμο αύριο, σας γνωρίζει ο κάθε συμπολίτης σας. Είσαστε καλοί, είσαστε κακοί, είσαστε μέτροι. Σας γνωρίζει. Δεν παρουσιάζεται καμία εικονική πραγματικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είσαστε σήμερα εδώ, θα είσαστε όμως και αύριο και μεθαύριο, για να εξηγήσετε τώρα, για να συνδιαμορφώσετε πολιτικές αύριο και για να απολογηθείτε μεθαύριο, αν δεν φανείτε αντάξεις των περιστάσεων και της εμπιστοσύνης των συμπολιτών σας. Μεγάλη ευθύνη, αλλά και μεγάλο το πλεονέκτημα έναντι του οποιοδήποτε αυτόκλητου σωτήρα και επιχειρηματία, που όπως τα παραδείγματα που ανέφεραν οι ομιλητές που έχουν ιδιαιτέρως ασχοληθεί των γύρω δήμων, μπορεί να φύγουν μια ωραία νύχτα, έχοντας ή μη έχοντας πάρει τα χρήματα που τους ανήκουν, αλλά αφήνοντας πίσω βομβαρδισμένα τοπία χίδιν απορριμμάτων ή και συσκευασμένα. Και βέβαια, σε ένα τρίτο επίπεδο, οπωσδήποτε χρειάζεται, και ήταν πολύ σωστή η ερώτηση και θα έλεγα ίσως η πιο κέρια σε αυτή τη φάση του κ. Παπακωνσταντίνου, βεβαίως χρειάζεται τα μέσα ενημέρωσης, η πόρη του ΕΠΕΡΑ και τρία πουλάκια κάθονται. Η μεγάλη δουλειά όμως θα γίνει, γιατί δεν θα το κινήσετε ως άτομα αυτό. Θα το κινήσετε ως συλλογικότητες. Οι σύλλογοι, οι ομάδες, οι συλλογικότητες της πόλης είναι αυτές που θα δώσουν τον τόνο στο εγχείρημα. Και αυτές θα κατοχυρώσουν την πρώτη επιτυχία. Μετά θα ακολουθήσει ο πολλαπλασιασμός του μηνύματος. Αλλά θα ξεκινήσετε από εκεί. Και το τρίτο, παρότι το ανέφερε ο Σταύρος ήδη, αλλά δεν θα το θέσουμε σε επίπεδο γραφικότητας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε πλέον από κανέναν και για κανένα λόγο να υποτιμά την νοημοσύνη των συμπολιτών μας. Φτάνει πια με το παραμύθι, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Ή, όπως ανέφερε ο Σταύρος, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το παράδειγμα που ανέφερε, ότι η θεία μου στο χωριό δεν μπορεί να κάνει διαχωρισμό. Θέλω να τη βρω βέβαια αυτή τη θεία κάποια στιγμή.